Οδικό χάρτη για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας σύνδεσης προτείνουν οι Βρυξέλλες στο Κίεβο λίγες εβδομάδες μετά την υπαναχώρηση της Ουκρανικής κυβέρνησης από την υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Τη δήλωση αυτή έκανε ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση Στέφαν Φούλε μετά τη συνάντησή του με τον Αντιπρόεδρο της Ουκρανικής κυβέρνησης Σεργέη Αμπρούζοφ που βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Συμφωνήσαμε σήμερα ότι στη βάση μιας ξεκάθαρης δέσμευσης από το Κίεβο ότι θα υπογράψει την εμπορική συμφωνία, θα προετοιμάσουμε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της συμφωνίας. We will prepare a roadmap for implementation of the association agreement. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδικός χάρτης έχει χρονικό ορίζοντα ενός μήνα και περιλαμβάνει 14 σημεία διαπραγματεύσεων. Ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης μίλησε στο Euronews αμέσως μετά τις επαφές του με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στρατηγικός μας στόχος τώρα είναι η ένταξη στο ευρώ. Είμαι εδώ για να καταλάβουν όλοι αυτή τη θέση μας. Δεν εργαζόμαστε για την ένταξή μας σε άλλους οργανισμούς ή άλλες ενώσεις, δηλώνει ο Σεργέη Αμπρούζοφ, αναφερόμενος στην Ευρασιατική Τελωνική Ένωση. Ο Στέφαν Φούλε επιβεβαίωσε επίσης στις δηλώσεις του ότι οι Βρυξέλλες επιθυμούν να βοηθήσουν την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, να καταλήξει σε μια συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σχετικά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συνεχίζουμε τις συνομιλίες για συγκεκριμένο ποσό και χρονικό ορίζοντα. Συζητάμε για ένα μνημόνιο 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ακριβές ποσό των χρημάτων θα ξεκαθαριστεί μετά την υπογραφή του μνημονίου. Η επαναχώρηση της Ουκρανικής κυβέρνησης πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, με τους φιλοευρωπαϊστές να βρίσκονται στους δρόμους του Κιέβου 4 εβδομάδες μετά.